Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται δύο βολιώτες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου με συμπτώματα COVID και οι δύο βρίσκονται διασωληνωμένοι τα τελευταία 24 ώρα με την αγωνία του οικογενειακού τους περιβάλλοντος να μεγαλώνει. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάστασή τους παραμένει κρίσιμη. Ακόμη 27 ασθενείς νοσηλεύονται σήμερα με COVID-19 στο Αχιλλοπούλιο. Όσον αφορά τις νοσηλείες στο νοσοκομείο μας, είμαστε σταθερά κάτω από 30 για τις απλές κλίνες COVID. Και στη μονάδα ειδικής θεραπείας σήμερα νοσηλεύουμε δύο ασθενείς, οι οποίοι όμως, όπως έχω ξαναπεί επανειλημμένα, είναι σε πολύ βαριά κατάσταση όλοι όσοι έχουν βαριά νόσο COVID και χρειάζεται να διασωληνωθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μία ύφεση του όποιου κύματος και σύν το γεγονός ότι πλησιάζουμε σε ανοιξιάτικους καλοκαιρινούς μήνες, που σημαίνει ότι ο κόσμος ναι μεν θα είναι έξω, αλλά θα είναι σε εξωτερικό χώρο. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα διασποράς. Και πάνω σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι κινούνται και τα μέτρα που προανήγγειλα το Υπουργείο, τα οποία είναι σαφώς στη σωστή κατεύθυνση, γιατί πια πρέπει να αντιληφθούμε ότι ναι μεν η πανδημία συνεχίζεται και υπάρχει σαν μια υγειονομική κατάσταση, αλλά δεν έχουμε την κρίση που περάσαμε τις προηγούμενους μήνες πρώτον, και δεύτερον αυτή τη στιγμή είναι σαφέστατα τα όπλα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τον ιό, που είναι ο πλήρης και συστηματικός εμβολιασμός, ανάλογα με τις οδηγίες που βγάζουν και τα ευρωπαϊκά κέντρα και το δικό μας το Υπουργείο, ο ΕΟΔΗ, και βέβαια τα φάρμακα, τα θεραπευτικά που επίσης μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για κάποιες ευπαθείς ομάδες και τα οποία βοηθάνε σημαντικά. Και αυτό που πρέπει όλοι πια να γνωρίζουμε είναι ότι είμαστε καλώς ή κακώς εκπαιδευμένοι πια στο να ανταποκριθούμε σε μια οδηγία που έχει να κάνει με τη μέτρα ατομικής προστασίας και αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε να τα τηρούμε. Αυτό το οποίο ήθελα να απευθύνω σαν συμβουλή και έκκληση είναι στους υπερήλικες συμπολίτες μας, ενώ άνω των 70-75 που έχουν και υποκείμενα νοσήματα, που είναι πολύ πιθανό, να κάνουν τέταρτη δόση. Ότι όποιος συμπολίτης μας είναι, ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, η συμβουλή είναι να προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Αν το τηρήσει αυτό, με βάση τις πιθανότητες βέβαια, θα μπορέσει να έχει πολύ μεγαλύτερη προστασία από το να πετάξει τη μάσκα και να κινείται, ας πούμε, σε χώρους με υψηλό ανθρώπινο φορτίο, με την έννοια, αντιλαμβάνεστε, ο ένας δίπλα στον άλλον, ο ένας πάνω στον άλλον, όλοι μπορούν να πάνε στην εκκλησία, όλοι μπορούν να πάνε στα τσιπουράδικα, μπορούν όμως να το κάνουν σε εξωτερικό χώρο. Ο καλός καιρός που θα αρχίσει ήδη να λειτουργεί θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα νέα πάντως εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 7.365.